Σιωπηρή συγκατάθεση για παράταση στην οικειοθελή αναστολή των εκπίσεων πρώτη κατοικία αξία μέχρι 350.000 ευρώ μέχρι το τέλο του έτου έδωσαν τράπεζε και εταιρείε εξαγορά πιστώσεων. Η δίμηνη αποδοχή μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου στην νέα έκκληση του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίστηκε σύμφωνα με πληροφορίε για να δοθεί ο χρόνο στην κυβέρνηση να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο για τι εκποιήσει κατά την ψήφιση του προπολογισμού στην Ολομέλεια τη Βουλή. Η χρονική προθε θεσμοί που είχαν δώσει τράπεζε και εταιρείε εξαγορά πιστώσεων από τον περασμένο Ιούλιο για αναστολή των εκπίσεων έληξε σήμερα. Απαιτούν ωστόσο τη λήψη οριστικών και ξεκάθαρων αποφάσεων. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, απαντώντα σε σχετική ερώτηση, είπε ότι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, που αποτελεί κρίσιμο συστατικό στοιχείο των επίμαχων νομοσχεδίων για τι εκποιήσει κατά απέτηση των συγκυβερνών των κομμάτων, ΔΥΚΟ, ΔΥΠΑ και ΔΕΚ, είναι έτοιμο. Αν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επεξεργάζεται βεβαίω και θα κατατεθούν και αύριο στο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το νομοσχέδιο που αφορά την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Ήδη πρόσθεσε στην Βουλή έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για την σύσταση ειδική δικαιοδοσία εντό των επαρχιακών δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων εκποιήσεων και την επέκταση των εξουσιών του ενίου φορέα εξώδικη επίλυση διαφορών χρηματοοικονομική φύση. Ωστόσο, έντονε επικρίσει εναντίον τη κυβέρνηση εξαπέλυσε με γραπτή δήλωση η πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρόεδρο τη Βουλή Ανίτα Δημητρίου, επικρίνοντα την κυβέρνηση. Γιατί άλλη μια φορά, όπω είπε, δεν κατάφερε να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα για την κατάθεση ολοκληρωμένη πρόταση. Κάλεσε παράλληλα τράπεζε και εταιρείε εξαγορά πιστώσεων να επεκτείνουν την αναστολή των εκπίσεων πρώτη κατοικία που οι οικειοθελώ ανέστηλαν και η οποία έληξε. Η αναστολή θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να έρθει ενώπιον τη Βουλή η ολοκλήρωση τη βελτίωση του πλαισίου εκποιήσεων και να δοθεί επαρκή χρόνο για εξέταση και ψήφισή του στην Ολομέλεια. Επίθεση εξαπέλισε επίση και ο Γενικό Γραμματέα του Άκελ, Στέφανο Στεφάνου, κατηγορώντα την κυβέρνηση ότι δεν έχει τηρήσει τι δεσμεύσει τη για την κατάθεση ενό ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων. Η αναστολή των εκποιήσεων εκπαινάει σήμερα χωρί η κυβέρνηση να υλοποιεί ακόμα μία φορά τι δεσμεύσει δεσμεύσει τη ενό ολοκληρωμένου μέτρων. Στο μεταξύ, σε προειδοποιητική 24 ώρια απεργία με έτοιμα την αναβάθμιση των κλιμάκων του, κατέρχονται αύριο στι 8.30 το πρωί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών τα μέλη τη ομάδα πρωτοβουλία των χαμηλών μισθών υπαλλήλων του δημοσίου τομέα Α257 με την Πασιδή και την Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα να καλούν τα μέλη του να συμμετάσχουν μαζικά.